Για να δούμε ένα δημοσίευμα. Τι έκαναν πάλι οι Βρετανοί. Τι ανέφεραν πάλι οι Βρετανοί για ένα νησάκι το οποίο το αγαπάμε ιδιαίτερα και έχουμε δημιουργήσει και στενούς δεσμούς εδώ με την Κρήτη σήμερα και την Κρήτη TV και αναφέρομαι στους Λειψούς όπου είχαμε το δημοσίευμα του Βρετανικού Readers Digest πραγματικά όπου αποθεώνουν την περιοχή και χαρακτηρίζουν το νησί ως έναν κρυμμένο παράδεισο του Αιγαίου. Μάλιστα οι Λειψοί, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Βρίσκονται ανάμεσα σε προορισμούς από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Νορβηγία και την Αγγλία. Και το συγκεκριμένο δημοσίευμα μέχρι και σήμερα το έχουν διαβάσει και έχουν έρθει σε επαφή με το περιεχόμενό του εκατομμύρια αναγνώστες σε όλον τον κόσμο. Είναι κάτι ξεχωριστό και αυτές οι συνδέσεις τις πραγματοποιούμε προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να υιοθετήσουμε λίγο το σκεπτικό των τοπικών φορέων και πώς ένας μικρός σε πληθυσμό αλλά μεγάλο σε καρδιά τόπος έχει καταφέρει και βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιευμάτων του διεθνούς τύπου. Πάμε στον Δήμαρχο, τον αγαπητό Δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Μάγκο, ο οποίος βρίσκεται και στο εξωτερικό χώρο εκεί. Για πάμε να τον, θα τον δούμε σε λίγα δευτερόλεπτα πραγματικά. Θα τον δούμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Δήμαρχε, τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας στην όμορφη Κρήτη, καλησπέρα από τους πανέμορφους Λειψούς. Πώς τα καταφέρατε πάλι και βρίσκεστε στο επίκεντρο ενός δημοσιεύματος του διεθνούς τύπου και δίπλα σε προορισμούς δημοφιλείς από την Αγγλία, την Ισπανία, την Νορβηγία και την Αγγλία. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, λέει, τύχη, υπάρχει ικανότητα που συναντά την ευκαιρία, έτσι λένε. Σωστά. Έχουμε κάνει κάποιες στρατηγικές συνεργασίες με κάποια εταιρεία, η οποία ταξιδεύει συχνά στις διάφορες εκθέσεις, συναντά δημοσιογράφους, τους οποίους καλούμε και κάνουμε και τα έξοδά τους στις φιλοξενίες στο νησί μας. Έχουν τη δυνατότητα, σε συνεργασία πάντα βέβαια με τους επιχειρηματίες του νησιού που θέλω να τους ευχαριστήσω, τους φιλοξενούν στα καταλήματά τους, τους αφήνουν να δοκιμάσουν τα εδέσματα από τα εστιατόρια, από το τυροκομείο, από το ενοποιείο μας. Και είναι, ξέρετε, ο καλύτερος τρόπος για να μεταφέρεις βιωματικά την εμπειρία είναι ακριβώς να γευτείς όλη αυτή την ομορφιά, την παράδοση και γενικά τον αυθεντικό τρόπο που έχουμε την τύχη εμείς εδώ στα μικρά νησιά να ζούμε. Προετοιμάζεστε για το καλοκαίρι ή ξεκινήσει ο σχεδιασμός? Δεν σταματάει ποτέ ο σχεδιασμός. Ένα τουριστικό νησί κατεξοχήν πρέπει πάντα να είναι σε εγρήγορση και βέβαια ανεξάρτητα τα έκτακτα γεγονότα που συμβαίνουν, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια ο κορονοϊός, οι κρίσεις γενικότερα, θα πρέπει να φροντίζουμε πάντα να είμαστε έτοιμοι και αυτό κάνουμε. Και νομίζω ότι έχει επιτυχία. Εμείς, ξέρετε, έχουμε πολλούς οι οποίοι έρχονται για πάρα πολλά χρόνια. Είναι οι λεγόμενοι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες. Repeaters. Και αν θέλετε, αυτό είναι και η ασφάλειά μας. Ξέρετε, υπάρχει προσωπική σχέση πλέον με αυτούς. Γνωριζόμαστε όλοι με τα μικρά ονόματα και αυτό τους αρέσει. Έρχονται ήδη η τρίτη γενιά. Δηλαδή, είχαν έρθει με τους γονείς τους, με τους παππούδες τους, οι γονείς τους και τώρα έρχονται τα εγγόνια. Είναι στην παραγωγική ηλικία που μπορούν και κάνουν διακοπές μόνοι. Ορισμένοι αγοράζουν και ακίνητα, δηλαδή έχουν αγοράσει ακόμα και από τις διεθνείς ξένες αγορές, επενδύουν στην περιοχή. Έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους και κυρίως από Ιταλία. Η Ιταλία είναι περίπου το 85% των ιδιοκτητών ακινήτων από ξένους, εννοώ, έτσι. Ναι. Δεν είναι το 85% όλη του νησιού. Ας πούμε, υπάρχει και ένα 10-15% Άγγλοι, Γάλλοι, Ελβετοί, αλλά το 85% είναι Ιταλοί. Το ανακάλυψαν πρώτοι, είναι οι πρώτοι τουρίστες μαζί με τους Έλληνες που ήρθαν πριν από 40-45 χρόνια όταν πρωτοξεκίνησαν τα πρώτα δρομολόγια και έτσι τα πρώτα ταβερνάκια εδώ στους Λειψούς. Και τώρα, ναι, είναι αυτοί που κατακλείζουν κυρίως τον Αύγουστο το νησί μας και οι ίδιοι φέρνουν και άλλους. Από στόμα σε στόμα γίνεται η καλύτερη διαφήμιση. Μάλιστα, τώρα το χειμώνα πώς είναι η ζωή γενικά? Κοιτάξτε, τα νησιά το χειμώνα είναι λίγο έτσι κάπως απομονωμένα, αλλά τα τελευταία χρόνια οφείλω να ομολογήσω ότι και τα δρομολόγια έχουν αυξηθεί,
συγκοινωνία δηλαδή με τα γύρω νησιά και με τη χερσαία χώρα, αλλά κυρίως, ξέρετε, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, των ψηφιακών τεχνολογιών, δεν μας δίνει αυτή την αίσθηση ότι είμαστε απομονωμένοι και ειδικά μετά το κορονοϊό όλες αυτές οι ψηφιακές εφαρμογές με τις οποίες μπορούμε και εμείς πλέον να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουμε στα άλλα νησιά, νομίζω ότι έφερε πιο κοντά αυτά τα νησιά. Και έχουμε και πάρα πολλούς ψηφιακούς νομάδες, οι οποίοι μένουν και το χειμώνα και εργάζονται από εδώ. Πάντα είναι λίγο δύσκολα έτσι τους μήνες από ανάμεσα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, αλλά ο βαρόμετρο είναι ο καιρός. Εάν ο καιρός είναι όπως τις τελευταίες μέρες που όλος ο κόσμος βγαίνει είναι έξω μια χαρά. Και απολαμβάνει, είναι μια χαρά. Για το τριήμερο τι ετοιμάζεται? Κοιτάξτε, ο Δήμος σε συνεργασία με τα σχολεία και με τα αθλητικά μονοπάτια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ετοιμάζει καρναβάλι, ετοιμάζει γιορτή. Την Καθαρή Δευτέρα παραδοσιακά όλος ο κόσμος παίρνει τα φαγητά του, τις ψισταριές του, τα χταπόδια, τα καλαμάρια του και πάει σε μια παραλία υπήμενη και ψήνει. Μπράβο. Μέχρι το βράδυ και πολλές φορές επειδή δεν μας στάνει κατεβαίνουμε μετά και στα μαγαζιά. Μάλιστα, σωστά. Λοιπόν, Δήμαρχε, τι να πούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ με το καλό να γνωριστούμε και από κοντά κάποια στιγμή και να βρεθούμε στον ευλογημένο τόπο σας και να κάνουμε και ρεπορτάζ, να ασχοληθούμε περισσότερο. Σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε και θα τα ξαναπούμε. Το ξέρω και το δείχνετε και για πολλωστή φορά συνδεόμαστε. Είναι πλέον νομοτελειακό να συναντηθούμε και από σωστά. Κοντά. Σας καλούμε όποτε θέλετε. Να με πολύ μεγάλη χαρά να σας φιλοξενήσουμε για να δείτε ότι αυτά που σας λέμε είναι γεγονός. Είμαστε σίγουροι. Τους χαιρετισμούς μας. Καλό τριήμερο.